Καλημέρα, εαυτέ. Αχ, πού είναι το μπάνιο? Εδώ είναι το μπάνιο. Παίρνω την οδοντόβουτσα. Τι έχω να κάνω? Παίρνω οδοντόβουτσα, τρώω πρωινό και πάω στο σχολείο. Ω, για παιδιά, τι κάνετε? Άμα είστε καινούς στο κανάλι μου, μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή, να πατήσετε το like και να πατήσετε το κουδουνάκι για να σας έρχεται ενημέρωση για κάθε καινούργιο βιντεάκι που ανεβάζω. Και σήμερα θα κάνω ένα αστείο σκετσάκι με κάποιο χαρακτήρα τον οποίο ίσως δεν ξέρετε. Ωραία, βουρτζίζουμε τα δόντια μας. Ναι, τέλεια. Τώρα βγαίνουμε από το δωμάτιο. Πρωινό δεν θα φάω, δεν έχω όρεξη. Και τώρα πάω. Οχ, βρέχει πολύ έξω από ό,τι ακούω. Οχ, καλά, κάπως θα πάω στο σχολείο, δεν έγινε και κάτι. Ωχ, βρέχει πολύ! Εντάξει, έφτασε. Αχ, γεια σας κύριε Φώτη! Ωχ, πάλι με αυτή τη γιαγιά θα κάνουμε μάθημα όπως την προηγούμενη φορά. Πώς είπαμε τι λένε? Πώς? Μάγδα! Έχει και ένα όνομα. Χάγια! Λοιπόν, γεια σας κυρία Μάγδα! Γεια σας παιδάκια μου, τι κάνετε? Καλά είστε? Είμαι στην τάξη στα στουρνάρια. Λοιπόν, σήμερα σας έχω πολύ δύσκολες ασκήσεις. Όποιος δεν τη βρίσκει όμως, αλίμονό του. Θα βγαίνει έξω να μετράει τα άστρα. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ε? Λοιπόν, για πες μου εσύ, Διονύση. Ναι. Πόσο κάνει? 85... και 70 και 53 και 2, αυτό και βγαίνω. Εσείς ξέρετε? Για πείτε μου πόσο κάνει Διονύση. Φυσικά. Για πες μου Διονύση πόσο κάνει. Τι, και τότε γιατί το κοιτάς στο κομπιουτεράκι? Δεν το κοιτάω στο κομπιουτεράκι παιδί μου, εσύ πες μου πόσο είναι. Πόσο είπατε? 85, 72, 50 και 2, 50 σκέτο και 2, αυτό και βγαίνω. Μήπως κάνει... Σε βρήκα! Α, παιδί, αυτό το παιδί ο Διονύσης θα με τρελάνει από την αρχή της χρονιάς, αυτά κάνει. Λοιπόν, Διονύσης, βγεις έξω και πήγαινε να μετρήσεις τα άστρα. Και άμα τα βρεις πόσα είναι, θα έρθεις μετά και θα πάρεις άριστα. Αλλιώς θα βάζεις κούλα ρίξη τη μύτη. Για πήγαινε, Διονύση. Δεν θέλω. Α, Διονύση, δεν θέλω τέτοια. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Βρέχει κιόλας. Μια χαρά θα μετρήσεις το... Θα κάτσεις μέχρι το βράδυ να μετράς τα άστρα. Γιατί τα άστρα βγαίνουν μόνο το βράδυ, να ξέρεις. Καλέ. Όχι τώρα, Διονύση. Όχι τώρα που βρέχει, το βράδυ είπαμε, αφού θα μετράς τα άστρα είπαμε. Το έχεις εργασία για το σπίτι και εσύ και τα υπόλοιπα στουρνάρια της τάξης. Έχετε εργασία το βράδυ. Εσύ και τα υπόλοιπα στουρνάρια, τα παιδιά μετά τράνε τα άστρα. Άμα δεν τα βρουν όμως, είμαι ένα θα βάλουν σκουλαρίκι στη μύτη. Λοιπόν, βρέχει πολύ σήμερα. Πω, πω, τι πάθαμε ρε όλοι μας, οι κατράτε. Παιδί μου, Αλκιβιάδη, γιατί είσαι ζωηρός, θα βγεις έξω κι εσύ σαν το Διονύση. Όχι, όχι, απλά εδώ πέρα μιλάω πίσω με την Υπαπαντή. Λοιπόν, φώναξε την Υπαπαντή, Υπαπαντή. Ναι, κυρία. Υπαπαντή, τι είναι αυτά που κάνεις, παιδί? Ανταλλάζω χαρτάκια με τη Μελίνα. Καλά, όλοι σε έχετε συνεννοηθεί σήμερα να με τρελάνετε. Okay. Λοιπόν, εργασία λοιπόν το βράδυ. Όλα τα παιδιά μετράνε τα άστρα. Και όποιος βρει τη σωστή απάντηση κερδίζει. Όποιος δεν τη βρει, χάνει. Αμέ, αυτού και βγαίνω. Αυτού και βγαίνω. Θα παίξουμε κρυφτό σήμερα. Και θα κερδίσω εγώ. Γιατί δεν θα τα βρείτε την απάντηση. Αμέ. Τώρα δεν πάμε να τα μετρήσουμε, κυρία. Όχι, είπαμε τώρα κατράει έξω. Βρέχει, είπαμε. Κατράει. Άμε, θα φωνάξουμε την Κατρουλού. Κατρουλού,
Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ, ρε βροχή? Μάθημα θα κάνουμε καθόλου σήμερα, κυρία? Σήμερα όχι, παιδάκια. Γιατί είναι περίεργος ο καιρός και μπορεί να κοπεί το ρεύμα. Δεν βλέπετε εδώ που έχει συνέχεια διακοπές ρεύματος. Αμέ, φύγε μου ρε Κατρουλού, να κάνουμε ένα σοβαρό μάθημα. Έχουμε και την Κατρουλού έξω, τη βροχή. Αμέ, εκεί να δείτε βροχή, αμέ. Λοιπόν, εγώ παιδιά θα πάω τώρα στο γραφείο. Σας θέλω ήσυχους μέχρι να γυρίσω. Γιατί μετά άλλη μονό σας θα γράφετε 100 φορές. Είμαστε καλά παιδιά και είμαστε καλύτερη ομάδα. Και τα άστρα πότε θα τα μετρήσουμε? Το βράδυ είπαμε όλοι. Καληνύχτα σας, φεύγω, σας αφήνω να κοιμηθείτε. Να πάμε ένα είναι. Το ξέρω καλέ, πλάκα σας κάνω. Αμέ, τι μονήσεις θα μου κάνετε πλάκα, Διονύση? Ε, Διονύση. Όχι κυρία, πως σας λένε Μάγδα. Αμέ, καρέ Διονύση, ξέχασες και το όνομα της δασκάλας? Είπα, μη μιλικιωμένη ζαρόγρια. Άλλο έχει να ξεχάσει και το όνομα. Αμέ. Ωραία, τώρα εσείς θα πάτε στο γραφείο του διευθυντή. Θα πάω στο γραφείο του διευθυντή, εσείς θα είστε ήσυχοι και μέχρι τότε θα πατήσετε like. Γεια σας παιδάκια, γεια σας. Συγγνώμη κυρία, κρατάτε κινητό πάνω σας? Όχι βέβαια. Τότε σε ποιον λέτε, να κάνει like? Σε 5 λεπτά. Θα πάω να φέρω το κινητό μου και θα κάνετε like, αμέ. Εκτός και αν κάνουμε τα 5 παλικάρια ή τα 40 παλικάρια σε 40 λεπτά, αμέ. Τα 5 τα 40 παλικάρια, αμέ. Από τη Λιβαδιά. Ναι. Διονύση, τι αστέρι εσύ σήμερα? Λοιπόν, εγώ πάω να μετρήσω τα άστρα, κυρία. Βράδιασε. Άντε, καληνύχτα. Καλό ξημέρωμα. Πάω να μετρήσω τα άστρα. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4. Κυρία, τα μέτρησα. Για πες, Διονύση, πόσα είναι? Ο πόλεμος των άστρων. Α, μπράβο, αγόρι μου. Ήταν πολύ έξυπνη, εσύ παίρνεις άριστα. Γι' αυτό σου απονέμω το βραβείο του καλύτερου μαθητή. Η δασκάλα σας τώρα θα αποχωρήσει γιατί είναι μεγάλη ηλικία και πρέπει να πιει χαμομηλά και θα τη δείτε σε καμιά εβδομάδα. Γεια σας. Γεια σας κυρία. Γεια σας παιδάκια. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το like, να κάνετε μια εγγραφή και να πατήσετε το κουδουνάκι για να σας έρχεται η ενημέρωση κάθε καινούργιο βίντεο που βγαίνει. Και άμα σας άρεσε ή αυτή η κυριούλα, πείτε για να κάνουμε και δεύτερο μέρος. Και από εμάς, bye bye guys, θα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας, θα σας χαιρετήσω τώρα και η κυριούλα. Γεια σας παιδιά. Γεια σας. Γεια σας. Ο Ποβρέχει πολύ έξω. Αμέ, πολύ, αμέ.